Καλησπέρα φίλοι, αυτό είναι το 7ο επεισόδιο της σειράς Rome Total War 2 με τη Σπάρτη. Στο προηγούμενο επεισόδιο οι RDA μας είχαν κάνει ευνηδιαστική επίθεση στην Απολωνία, όπου και δεν κατάφεραν να πάρουν την πόλη. Έχουμε ανεβάσει τον στρατηγό Νίκον για να μπορέσει να προστατεύσει την πόλη της Απολωνίας. Ο Ναύαρχος έχει πάρει κάποιες δεξιότητες εδώ από την προηγούμενη μάχη. Λοιπόν. Ωραία, θα του δώσουμε και στρατηγό. Και στο άλλο μέτωπο είχαμε πει ότι θα κάνουμε επίθεση στη Φιλιππούπολη, την οποία την είχαν καταλάβει το βασίλειο των Οδρυσσών, αλλά στο τέλος, επειδή βρισκόταν με πόλεμο με τους Τριβαλούς, κατέλαβαν τη Φιλιππούπολη, ή Τριβαλή. Οπότε το πιο πιθανό είναι να κάνουμε επίθεση εδώ, διότι τα στρατεύματά τους είναι μειωμένα, συνεπώς και η φρουρά, όπως και οι αρχαίοι, και εμείς θα επιλέξουμε να επιτεθούμε στις βαβάρικες φυλές που είναι λίγο πιο πάνω από τη Μακεδονία. Ο βασιλιάς Αρεύς έχει αναπληρώσει όλα τα στρατεύματα, το ίδιο και ο Κλεόνιμος. Θα κάνουμε μία δολιοφθορά με τον πράκτορά μας. Απέτυχε. Και θα φέρουμε τον βασιλιά. Κήρυξη πολέμου. Δεν έχουν και ούτε έχουμε κάποιους συμμάχους. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να πάρουμε την πόλη, οπότε θα ενισχύσει και ο άλλος στρατηγός. For glory and honor! Besieging settlement. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Θα επιλέξουμε αυτόματη επίλυση και επιθετική στάση. Θα καταλάβουμε την πόλη. Όπου εδώ τώρα, επειδή έχει πάει σε βαρβάρικες, ας πούμε, φυλές, έχουν αλλάξει και δεν είναι διαθέσιμο για τη δικιά μας πατρία. Θα πρέπει να την ξαναλλάξουμε. Εδώ θα επιλέξουμε Ναός του Ποσειδώνας, όπου μας δίνει και 6 τροφή, συν 3 δημόσια τάξη αναγύρω, 3 πολιτισμική επιρροή, 10% πλούτο από ναυτικό εμπόριο, κήτες πλοίων δευτέρου επίπεδου και μείον 10 κόστος ναυπήγησης των πλοίων. Και εδώ θα το διαλύσουμε αυτό για να χτίσουμε κάτι άλλο. Έχουμε και εμείς κάποιες απώλειες. Ο βασιλεύς έχει πάρει κάποιες δεξιότητες. Θα του αυξήσουμε τις δεξιότητες του. Πλέον έχουμε πάρει και το κομμάτι εδώ της Θράκης, της Φιλιππούπολης, και θα κατευθυνθούμε στον οικισμό εδώ Νάισος,
των τριβαλών, στον επόμενο γύρο βέβαια. Προσπαθήσουμε να κάνουμε διπλωματία, να δούμε εδώ με την Κύπρο. Πιθανότητες επιτυχίας υψηλή. Let us seek wisdom together. Για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε κάποια χρήματα. Όχι. Your gold would be well spent by my people. Ωραία, δεχτήκαν έτσι. Και θα πατήσουμε τέλος γύρω. Κάποια δεξιότητα ακόμη. Η Σιρήνη της Μεσογείου. Θέλουν κι άλλες, μάλιστα. Ωραία. Καταστροφής. Και πεζοναύτες. My people wish to offer you this gift of gold, if you will take it. Οι Ερδαίοι θέλουν να κάνουμε ειρήνη. Δίνουν και 3,5 χιλιάρικα. Δεν είναι άσχημα. Θα δεκτώ. Can you not see? Together our armies could be nigh invincible. Σύμφωνα με εχθροπλαξίας με τις Ιρακούσες και επίσης θα κάνω αποδοχή. We welcome your acceptance. Your wisdom echoes that of Athena herself. My people wish to offer you this gift of gold. If you will take it. Μας δίνουν και οι τριβαλοί κάποια χρήματα, αρκετά θα έλεγα, για να κάνουμε ειρήνη, αλλά δεν θα δεχτούμε. Υπερβολική πειρατεία. Οι πειρατές είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί την άμεση προσοχή σου. Πόσα ήθελες να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θαλάσσια σκουλίκια. Κυνηγημένος, λέει, στρατολόγηση και παραμέλης. Ας πούμε, προσφέροντας αυτούς τους άνδρες επίοικια και ένα σταθερό μισθό στις υπηρεσίες, να σας αξιοποιήσει την εμπειρία του σε ένα πιο χρήσιμο έργο. Στρατολόγηση. Ωραία. Ο στρατηγός Νίκων, εφόσον δεν χρειάζεται εδώ και κάναμε ειρήνη με τους Αρδιαίους, θα συνεχίσει να βοηθήσει τους υπόλοιπους για την πόλη της Νάισος. Θα στείλουμε αρχικά τον πράκτορά μας εδώ. Μαζεύουν στρατό. Δολιοφθορά επιτυχής. Τα λόγια έχουν δύναμη και ο κατάσκοπός σας εξασθένισε τη δημόσια τάξη και αύξησε την πιθανότητα εξέργησης αυτού τον οικισμό. Αποδοχή. Πάρει και κάποιες δεξιότητες. Θα βάλουμε αυτό το lookout. Ωραία. Και thief.
θα στείλουμε τον βασιλιά μας στα σύνορα, δεν μπορεί να χτυπήσει απευθείας. Μπορεί όμως ο άλλος στρατηγός μας, ο Κλεόνιμος, αλλά δεν θα το ρισκάρουμε. Εδώ θα χτίσουμε εργαστήριο για πολιορκίες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγη διπλωματία. Ας δούμε, η Αίγυπτος έχει αλλάξει γνώμη. The light of his people bids me welcome you and listen carefully and respectfully to your embassy. Μέτρια. Απέριψα. Your offer is kind and respectful. Έτσι το αποδέχτηκαν. Ωραία. Καλό αυτό. Οι Σιρακούσες είναι πολύ φιλικοί. Να δούμε αν μπορούμε να συμμαχήσουμε και μαζί. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. My ears tingle with anticipation. Αμυντική συμμαχία. Είναι μέτρια. Να τους δώσουμε και λίγα λεπτά. Θέλω 1500. Το δεχόμαστε. Και έχουμε πλέον αμυντικούς σύμμαχες της Σιρακούσες, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν τη Ρώμη και εμάς φυσικά. Είναι σε πόλεμος με την Καρχιδόνα. Ωραία. Και πατάμε τέλος γύρω. Κάποιος μπορεί να λάβει μια δεξιότητα. Εδώ, πάλι αυτή. Ας πούμε αυτό. Επικός ποιητής, βάρβαρη δούλη. Πάρε μια βάρβαρη δούλη. Και τέλος γύρω. I am certain that with your famed wisdom, you can see that Rome benefits from your friendship and you from ours. Η Ρώμη μας προσφέρει και αυτή με τη σειρά της αμυντικής συμμαχία. Δεν έχουμε σκοπό να επιτεθούμε στη Ρώμη. Όπως κάνανε και οι Μακεδόνες, τώρα βέβαια εμείς είμαστε Σπάρτη, θα επεκταθούμε προς την Ανατολή και τα έφορα εδάφη της Ασίας, αλλά δεν ξέρω αν με συμφέρει να κάνω αμυντική συμμαχία και με τους Ρωμαίους. Θα κάνω μια αντιπροσφορά, θα απαιτήσουμε πληρωμή αρκετή, το πιο πιθανό να μην δεχτούν. Not a friend for the new moon and an enemy in the old. Come, can we not help each other openly? Όχι, αρχίως. Θα πατήσουμε accept, αποδοχή, η αποστολή λέει απέτυχε, μάλιστα. Νοικοκυριό επεκτείνεται. Εδώ είναι ο βασιλιάς μας.
Ωραία. Και θα επιτεθούμε στους τριβαλούς. Θα φέρουμε και τον κλεόνιμο κάπου εδώ κοντά. Αυτόματη επίλυση. Και κατάληξη. Αυξήθηκε η ισχύ της πατρίας μας και οι τριβαλοί καταστράφηκαν. Εδώ επίσης θα βάλουμε και άλλα κτίρια. Ωραία. Θα επιλέξουμε αυτά. We hunger for battle. At your command. Ready for battle. To your duties, men. Όχι λάθος. March. Ready for further orders. Ο κλεόνιμος θα κατέβει προς την πέλα. Ready for battle. Set up the watch. Commander. Ωραία, πλέον έχουμε πάρει και την δεύτερη πόλη της Θράκης, οπότε θα πάμε στον οικισμό της Άνθεας που την κατέχουν οι Τύλις. Ο επόμενος στόχος μας θα είναι αυτός. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, φαντάζομαι. Α, τεχνολογία πρέπει να βάλουμε. Ωραία, εδώ δεν έχουμε επιλέξει κάποια τεχνολογία, οπότε θα πάρουμε αυτήν. Τα λεφτά μας είναι αρκετά καλά και σε κάθε γύρο πλέον βγάζουμε 4.177 χρήματα και από φαγητό είμαστε καλά. Πατάμε τέλος γύρου. Consult your ancestors, but you will see the merit in the offer I bring from my people. Το βασίλειο των Οδρυσσών ζητάει στρατηγική πρόσβαση, δεν θα δεχτούμε. Μία φαντρία αποκαλύφθηκε, η Μασάλια. Εντάξει, είναι πολύ μακριά μας. Εδώ ο Αγισίλαος, ο Ναύαρχος, έχει σχεδόν να αποκαταστήσει τις απώλειες. Πιο πάνω δεν έχω σκοπό να πάω, δηλαδή θα επεκταθώ μέχρι εδώ.
αν θα πάρουμε, είπαμε, την Τίλης, άντε και μετά την Οδυσσό. Και μετά θα στραφούμε προς Ανατολή. Θα φέρουμε τον Αρεύς πάλι πίσω στη Φιλιππούπολη. Ναι, εννοείται θα κάνουμε και... Με αυτό παίρνουμε μόνο ελληνική βαλίστρα, ενώ εδώ έχουμε ελληνικό σκορπιό, ελληνική γάντια βαλίστρα και ελληνικό πολύβολο. Ναι, θα το κάνουμε αναβάθμιση και αυτό. Ready for battle. Commander. Ready for orders. At once. Your next command. Μπορούμε να πάρουμε ελληνική βαλίστρα. Θα χρειαστούμε. Rome is not a friend for the new moon and an enemy in the old. Come. Can we not help each other openly? Ζητούν σύμφωνο μη εχθροπραξίας, θα το διαπραγματευτούμε και αυτό. Απαιτούμε πληρωμή, δηλαδή. Χαμηλή. Μέτρια. Και αποδέχτηκα. With such an arrangement, you and your people should... The gods speak through thunder and storm, but they tell us to ally with you. Δεν θα δεχτούμε. The enemy casts a shadow over us all. Will you send your soldiers, a most brave phalanx, to crush them? Μας ζητά να κάνουμε πόλεμο με την Καρχιδόνα οι Σιρακούσες. Θα κάνουμε μια αντιπροσφορά. Στρατιωτική συμμαχία και θα προσφέρουμε και πληρωμή υψηλή μέτρια για να δούμε αποδέχτηκαν την προσφορά. Οπότε γίναμε στρατιωτική σύμμαχη. Ωραία. My people do not like luxury, but money is needed. I ask humbly that you give us some small amount. Θα δεχτούμε. Σχηματισμός συμμαχίας, Ρόδος με Πέργαμο. Μάλιστα. Ωραία. Ο πράκτορος ξεχάσαμε εκεί. Τη Μάνδρα θα πρέπει να έρθει εδώ στην Άνθια να δούμε τι γίνεται. Εδώ θέλουμε λίγο ακόμα να μπορέσουμε να αποκατασταθούν όλες οι μονάδες.
και θα αυξήσουμε και λίγο το στόλο. Τοξότες, ακοντιστές, μάλιστα. Νομίζω είμαστε εντάξει. Εδώ περιμένουμε να γίνουν ο οικισμός ορυχείου με ορίγματα και ο στρατώνας κλπ. Εδώ το ιερό του Ποσειδώνος. Το ίδιο και στην Φιλιππούπολη. Give our people a little gold. Δεν θα δεχτούμε. Πληθυσμός με κίνητρα, η Θράκη. Ο λαός αυτής της επαρχίας είναι ευτυχισμένος με τις παρούσες συνθήκες. Ωραία, πάμε καλά δηλαδή. Μια χαρά. Και έχουν αρκετό στρατό. Και ναυτικό έχουν. Ναι, είναι σχεδόν αδύνατον να επιτεθούμε εδώ. Οπότε θα πάμε στην Οδυσσό να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Commander. Μεταφέρουμε ξανά τα στρατόπεδά μας πιο πάνω. Ή εκτός και αν επιτεθούμε και με το βασιλεύς, δηλαδή όλα τα στρατεύματα μαζί. Αλλά όχι, θα δούμε. March. Ready for orders. At once. Our advance has been halted. At your command. That path is blocked. Η Λάρισα μπορεί να κάνει μια επέκταση εδώ. Και θα βάλουμε και άλλη τροφή, αγρικίες δηλαδή. Και θα πατήσουμε τέλος δύο. Ακύρωση. Ο κρυφός μας πράκτορας αποκαλύφθηκε, η Τιμάνδρα. Η πατρία συμμετέχει σε πόλεμο. Λιβύη επιτέθηκε Σιρακούζες, μάλιστα.
Για να δούμε τι συμβαίνει και εδώ. Και εδώ έχω κάποια στρατεύματα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Οπότε μάλλον το πιο πιθανό είναι να επιτεθούμε στο βασίλειο των Οδρυσσών. Και αυτό βέβαια θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε τα λέμε.